αν και δεν είναι καινούρια, έχει καμιά τετραετία, πενταετία στο χώρο, θεωρώ ότι οι άνθρωποι δεν έχουν δώσει αρκετή βάση στο τι μπορούν να αποκομίσουν από τα ωφέλη της. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Λοιπόν, δίνουμε ορθοϊδρογόνο στον κινητήρα, ενώ δουλεύει ο κινητήρας, μέσω της εισαγωγής του αέρα. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μπαίνει μέσα στον κινητήρα το ορθοϊδρογόνο και να μαγνητίζεται από τα μέρη του άνθρακα, υπολείμματα καυσίμου που υπάρχουν μέσα στον κινητήρα μας και να εξαχνώνονται. Αυτό σημαίνει ότι καθαρίζουν όλα τα μέρη του κινητήρα τα οποία περνάει καυσαέριο και έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε λιγότερες φθορές, να αποδίδει καλύτερα ο κινητήρας, να πέφτει ο θόρυβος, να μην έχουμε τόσες πολλές ζημιές που οφείλονται στην κάπνα. Συνήθως οι ζημιές είναι από θέμα καυσίμου, ότι κατάλοιπα μένουν μέσα στον κινητήρα μας και δεν αφήνει τον κινητήρα να κάνει σωστές καύσεις, δηλαδή να μην έχει καλές συμπιέσεις και έχει περισσότερες τριβές, οπότε ο κινητήρας μας δεν δουλεύει όπως θα έπρεπε να δουλεύει. Ναι. Τώρα βλέπουμε εικόνα, θα μας δείξει, θα μας φέρει την εικόνα ο Μανώλης, για να μπορούμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Εδώ είστε εσείς στο δικό μου αυτοκίνητο, τέλος πάντων, έτσι σωστά, δεν είναι? Σωστά, σωστά. Ναι, ωραία. Λοιπόν, εκεί ανοίγουμε το φίλτρο εισαγωγής του αέρα και τοποθετούμε, άμα δείτε, δύο σωλήνες μέσα σε εσάς, οι οποίοι είναι σωλήνες παραγωγής ορθοϊδρογόνου. Έχουμε δύο μηχανήματα που παράγουν ορθοϊδρογόνο και τοποθετούμε τους σωλήνες μέσα. Λοιπόν, ξεκινάτε στο κινητήρα όπως έκανε ο κινητήρας δουλεύει και ρίχνουμε το ορθοϊδρογόνο, το ρουφάει ο κινητήρας και μέσω της εισχώρησης του ορθοϊδρογόνου μέσα στο κινητήρα γίνεται όλη αυτός ο καθαρισμός και όλα τα υπολείμματα ξεχνώνονται και φεύγουν από την εξάτμιση. Λοιπόν, καθαρίζει τουρμπίνες, μπέκ, βαλβίδες, έδρανα, EGR που είναι πολύ σοβαρό σε κάποια αυτοκίνητα που βουλώνουν και όσοι αυτοκίνητα έχουν και EGR καθαρίζουν και βαλβίδες εισαγωγής. Να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο ότι η εισαγωγή δεν καθαρίζει. Μπορεί να γίνεται λίγο καλύτερη, εδώ βλέπουμε αλλά τώρα δεν καθαρίζει. Το βλέπουμε και το μηχάνημα. Το μηχάνημα, ναι. Λοιπόν, βλέπετε τώρα εκεί πέρα έχει δύο σωλήνες που ξεκινάνε από πάνω. Ναι. Και από εκεί έρχεται το αέριο. Το ορθοϊδρογόνο είναι αέριο. Και έρχεται στον κινητήρα μας, δεν είναι υγρό. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν ότι είναι υγρό. Λοιπόν, και μπαίνει μέσα στο κινητήρα σαν αέριο και κάνει αυτή τη δουλειά. Ναι, δεν είναι υγρό. Όχι, είναι αέριο. Είναι τι είπατε πριν, είναι υδρογόνο, είναι... Είναι αλλομορφή υδρογόνου, ναι. Έχει παράλληλα σπιν, δηλαδή είναι πιο το δραστικό υδρογόνο, το οποίο κάνει τέλειες καύσεις στον κινητήρα και βοηθάει τον κινητήρα να βγάλει ό,τι υπολείμματα έχει μέσα από υπολείμματα καυσίμου. Ωραία, οπότε για να δώσουμε έτσι λίγο να το καταλάβουν και οι ακροατές, αλλά και όσοι μας παρακολουθούν αυτή την ώρα από τη σελίδα του KISS στο Facebook. Δηλαδή, αυτοί οι σωλήνες μπαίνουν σε ένα σημείο του κινητήρα. Στην εισαγωγή του αέρος. Δηλαδή, στην εισαγωγή του αέρος. Άλλοτε το αφαιρούμε το φίλτρο, άλλοτε απλά το ανοίγουμε. Και όλο αυτό το αέριο μπαίνει στη μηχανή και σε διάφορα σημεία της μηχανής, έτσι δεν είναι? Μπαίνει από όπου περνάει το οξυγόνο που τραβάει από την ατμόσφαιρα. Και περνάει μέσα στο θάλαμο καύσης, στην τουρμπίνα και γενικά σε όλο το σύστημα όπου περνάει το καυσαέριο, εκεί μπαίνει και το ορθοϊδρογόνο και καθαρίζει ανάλογα. Ωραία. Οπότε, με πιο απλά λόγια, κάποιος που διαπιστώνει ότι το αυτοκίνητο πατάει τον γκάζι και δεν έχει την ανάλογη αυτή δυναμική, η ενέργεια του αυτοκίνητό του. Ένας τρόπος λοιπόν για να το επαναφέρει στην αρχική του κατάσταση, σαν να είναι καινούριο δηλαδή, είναι να χρησιμοποιήσει την τεχνική αυτή τη δική σας, την Total Carbon Cleaner. Σωστά, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος για να καθαρίσεις όλα αυτά τα επίγμαχα σημεία του κινητήρα, τα οποία όταν βρωμίσουν και ζημίες βγάζουν και πέφτει η απόδοση του κινητήρα και καπνίζει τα μάξη, οπότε έχουμε ένα περιβάλλον πιο ρυπογόνο. Μετά τον καθαρισμό το περιβάλλον είναι και πιο καθαρό όσον αφορά ότι δεν βγάζει ρήπους πίσω το αυτοκίνητο και είμαστε δεκτικοί σε όποιες μετρήσεις θέλουν, κταίω ή μη, οτιδήποτε. Έχουμε κάνει διάφορες μετρήσεις. Άμα μπείτε σε σελίδα μας, την totalcarboncleaner.com, θα δείτε δυναμομετρήσεις μέσα, θα δείτε μετρήσεις καυσαερίων και από πελάτες και από άνθρωποι που ήρθαν και δεν πίστευαν το τι δουλειά κάνει και ήρθαν στην αρχή
Είχαν κάνει μια προεργασία, είχαν βάλει κάμερες μέσα. Αυτό έγινε στη Γερμανία, σαν την πρόσωπό μας. Και κάμερες πήγανε, κάνανε τον καθαρισμό. Πήγανε μετά, ξαναβάλανε κάμερες. Και είδαν ότι κάνει η δουλειά που λέμε ότι κάνει, γίνεται. Και όπως το διαπιστώνουν και οι πελάτες μας, ότι μετά από εμάς παίρνουν συνήθως ένα άλλο αυτοκίνητο. Το τι διαφορά θα δει ο κάθε πελάτης εξαρτάται στο τι συντήρηση κάνει στο αυτοκίνητό του, τι καύσιμο βάζει, πόσο οδηγεί. Γενικά από πολλούς παράγοντες, οι οποίοι και έτσι δεν μπορούμε να πούμε εμείς σε πόση ώρα θα καθαρίσει το αυτοκίνητο. Και δεν είναι δεδομένο ότι ένα αυτοκίνητο θα καθαρίσει τελείως, όσον αφορά ότι αν είναι βολωμένο τελείως και δεν μπορεί να περάσει το αέριο, δεν μπορεί να το καθαρίσει. Οπότε συνιστούμε στους πελάτες να μην περιμένουν να πάθουν από τα ζημιά ή να βουλώσουν τα πάντα για να, και να έρθουν σε εμάς από ό,τι θα το ξεβουλώσουν. Δεν θα γίνει. Είναι σαν κάποιος ο οποίος δεν θα πάει στο γιατρό, αλλά θα πάθει το έμφραγμα γιατί θα έχουν βουλώσει οι αρτηρίες του, έτσι δεν είναι? Κάτι τέτοιο, ναι. Κάτι τέτοιο είναι. Λοιπόν, και να ξεκαθαρίσουμε τον κόσμο ότι δεν αντικαθιστούμε το μηχανικό. Άμα δηλαδή έχουν μηχανικό πρόβλημα, θα παίρνουν απάνω στο μηχανικό. Εμείς είμαστε ένα κενό, συμπληρώνουμε ένα κενό πριν το μηχανικό, ώστε να βοηθήσουμε να μην πάνε γρήγορα στο μηχανικό, να αργήσουν. Όπως ας πούμε τα φίλτρο μικροσωματιδίων που πονάει πολλοί κόσμος σε αυτό το θέμα και κοστίζει. Όποιος κάνει καθαρισμό στον κινητήρα του και κρατάει τον κινητήρα καθαρό, τα φίλτρα μικροσωματιδίων δεν βρωμίζουν τόσο εύκολα όσο με ένα βρώμικο κινητήρα, και σε αυτό παίζει ρόλο βέβαια και το καύσιμο. Αν βάζουμε σωστό καύσιμο μέσα στον κινητήρα μας, τα φίλτρα καρχιόνται περισσότερο καθαρά. Οπότε συνιστούμε τον κόσμο να κοιτάει τη βάση στο κινητό του, και η συντήρηση πάντα κοστίζει λιγότερο από την επισκευή και σε χρόνο και σε χρήμα. Αυτό τώρα με το καύσιμο είναι μια άλλη ιστορία, γιατί δεν μπορεί να ξέρει ο καθένας τι καύσιμο θα, αν είναι καλό ή κακό το καύσιμο το οποίο χρησιμοποιεί στο αυτοκίνητό του που βάζει. Ναι, αυτό εντάξει, και εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε τι καύσιμο βάζει ο καθένας μέσα. Απλά λέμε ότι παίζει μεγάλο ρόλο το τι καύσιμο βάζεις στο μπούκωμα του κινητήρα που λέμε, στο τι κατάλοιπα θα αφήσει μέσα η καύση του καυσίμου στον κινητήρα μας. Αυτό που βλέπουμε τώρα το σωλήνα, ο οποίος δεν ξέρω να τον βλέπετε και εσείς από εκεί, ένα σωλήνας, αυτό είναι το αέριο το οποίο φεύγει από το εκεί. Το αέριο φεύγει από εκεί, αυτό είναι μια φλογοπαγίδα ας πούμε, γιατί το αέριο είναι πολύ δραστικό, είναι πολύ εφλεκτό, ναι, το υδρογόνο. Και σε περίπτωση που κάποιος κάνει λάθος και βάζει φωτιά εκεί κοντά, αυτό είναι ασφαλιστικό να μην περάσει φωτιά μέσα στο μηχάνημα. Μάλιστα. Οπότε να δούμε λίγο τις εικόνες. Δεν ξέρω αν εγώ δεν τις βλέπω εδώ αυτή τη στιγμή, αλλά λογικά τις βλέπουμε και στον αέρα. Έχουμε λοιπόν το αυτοκίνητο το οποίο θα κάνει αυτό το service, ένα mini service τέλος πάντων, με αυτόν τον τρόπο. Και ένα άλλο αυτοκίνητο στο οποίο υπάρχει το μηχάνημα το οποίο έχετε εσείς. Ναι. Και συνδέονται αυτά τα δύο μεταξύ τους. Σωστά. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι από προσωπική εμπειρία, γιατί το κάναμε πριν λίγες μέρες. Εγώ δεν πείθομαι εύκολα. Παρά αυτό, όταν μπήκα στο αυτοκίνητο, όταν τελείωσε η διαδικασία, η οποία διαρκεί πόσο, 45 λεπτά. Αυτό ποικίλει ανάλογα με τα χιλιόμετρα, πόσο μπουκωμένο είναι το αυτοκίνητό σας, δηλαδή πόσα κατάλοιπα έχουν μείνει μέσα στο κινητήρα. Δεν μπορούμε να σας πούμε χρόνο ακριβώς. Περίπου στο 50 λεπτό λέμε στον κόσμο. Από εκεί και πέρα είναι στην ευχέρεια του χειριστή να δει το αυτοκίνητο και το πώς θα το καθαρίσει τέλος πάντων. Γενικά στην Total Carbon Cleaner έχουμε τα μηχανήματά μας είναι ισχυρά, τα πιο ισχυρά στην αγορά. Και έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα στην αγορά και δεν υπάρχουν δυσαρεστημένοι πελάτες. Ωραία, να πω λοιπόν, όταν πήρα το αυτοκίνητο και το οδήγησα, δεν πίστευα στην ενέργεια και στην δυναμική που είχε πατώντας τον γκάζι σε σχέση με το πώς ήταν πριν. Που σημαίνει ότι έκανε δουλειά. Η δουλειά που κάνουμε είναι διαπιστωμένη. Δηλαδή υπάρχουν βίντεο, έχουμε μετρήσεις, έχουμε δυναμομετρήσεις από αυτοκίνητα πριν και μετά. Έχουμε εικόνες από βαλβίδες πριν και μετά, έχουμε βαλβίδες EGR από πριν και μετά τον καθαρισμό. Όλα αυτά είναι μέσα στη σελίδα totalcarboncleaner.com. Θα μπείτε μέσα, θα δείτε ό,τι θέλετε να δείτε, σε σήμα ότι σας απασχολεί, αν πρέπει να το κάνετε, αν δεν πρέπει. Θα δείτε εκεί μέσα και θα σας φύγουν όλη η περιέργεια.
Μάλιστα, φοβερό. Πώς αποφασίσετε εσείς να το φέρετε αυτό στη Μεσσηνία? Πώς αποφάσισα εγώ? Εγώ το έκανα καταρχήν πρώτα στο αυτοκίνητό μου. Και είδα τη διαφορά που λέτε ότι είδατε κι εσείς. Και θεώρησα ότι είναι μια καλή εργασία για να μπορούμε να την κάνουμε και ευχαριστεί και τον κόσμο. Δηλαδή, όταν έφερα εγώ από το, μετά τον καθαρισμό με άλλο αυτοκίνητο, θεώρησα ότι είναι ένας τρόπος για να ευχαριστήσει τον κόσμο και ότι ο κόσμος θα έχει και ανταπόκριση σε αυτό. Βέβαια, βλέπουμε ότι ο κόσμος είναι λίγο δυσανεκτικός, δηλαδή... Δεν πείθεται εύκολα. Δεν πείθεται εύκολα, ναι. Δεν πείθεται γιατί είναι καινούργια τεχνολογία. Και σου λέει θα κάνει δουλειά, είναι και οι εποχές είναι δύσκολες. Οπότε και υπάρχουν και πολλοί στην αγορά οι οποίοι δεν κάνουν δουλειά και την έχουν πατήσει άνθρωποι. Και υπάρχουν πελάτες, άμα δείτε μέσα στη σελίδα μας, που κάνανε πιο πριν καθαρισμό σε άλλους και μετά ήρθαν σε εμάς και μας είπανε ότι φίλε μου δεν έχεις καμία σχέση σαν μηχανήματα, σαν δουλειά με αυτά που είχαμε κάνει πιο πριν. Μέσα στη σελίδα μπορεί να δείτε δηλώσεις οδηγών οι οποίοι πήραν το αυτοκίνητό τους, είχαν πάει αλλού και μετά σε εμάς και μας προτείνουν και θεωρούμε ότι δίνουμε στο κάθε αυτοκίνητο τη δέουσα επιμέλεια που χρειάζεται ώστε ο πελάτης να είναι πάντα ευχαριστημένος. Να πούμε ότι εδώ στον ΚΙΣ είναι 50 λεπτά ακριβώς μετά τη μέρα, γιατί μας ακούτε και ραδιοφωνικά και μας παρακολουθείτε και από τη σελίδα μας στο Facebook με εικόνα. Καλεσμένος είναι ο κύριος Κώστας Σουβλερός, ο αντιπρόσωπος, αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Total Carbon Cleaner, μιας εταιρείας που αναλαμβάνει τον καθαρισμό του αυτοκινήτου, του κινητήρα σας. Βλέπουμε εδώ και την εξάτμιση, τον καπνό που βγάζει. Αυτό δείχνει ότι... Αυτό δείχνει ότι καθαρίζει το αυτοκίνητο μέσα και όλα τα κατάλληλα των καυσίμων μου έχουν εξαχνωθεί και βγαίνουν έξω. Μέσα από την εξάτμιση. Μάλιστα. Ωραία, για πάμε. Πόσο κοστίζει τώρα αυτό, αν θέλει κάποιος να το κάνει? Αρχικές τιμές της εταιρείας ήταν 75 ευρώ συν ΦΠΑ για τα πετρέλαια και 55 ευρώ συν ΦΠΑ για τις βενζίνες. Τώρα, αυτή τη στιγμή, έχουμε προσφορές στα 50 ευρώ για τα πετρέλαια και 40 ευρώ για τις βενζίνες. Γιατί πρέπει ο κόσμος να το βάλει στο σέρβις που λέτε κι εσείς. Γιατί, άμα δεν αλλάξει λάδια, θα πάθει ζημιά το αυτοκίνητό σου. Και άμα δεν καθαρίσει το αυτοκίνητό σου, πάλι θα πάθει ζημιά. Βέβαια, με την πάροδο του χρόνου, δεν είναι τόσο επίκαιρο σαν το λάδι. Γιατί δεν θα τον αφήσει τον κινητήρα όλη αυτή η κάπνα να δουλέψει σωστά σε αρμονία, να έχει γραμμικότητα, οπότε θα σου βγάλει στο τέλος τη ζημιά. Κάθε πότε πρέπει να γίνεται αυτό? Εμείς συνιστάμε σαν εταιρεία κάθε 15.000 χιλιόμετρα εντός πόλης και κάθε 30.000 χιλιόμετρα εκτός πόλης. Αυτό βέβαια είναι σχετικό, όπως είπαμε πάλι, με το τι καύσιμο θα βάλετε εσείς, με το πώς οδηγείτε το αυτοκίνητό σας. Δηλαδή, μπορεί να πάει και 50.000 χιλιόμετρα, μπορεί να πάει και 7.000 χιλιόμετρα. Άμα εσείς το αυτοκίνητό σας τους βάζετε σκάρτο καύσιμο και το οδηγείτε μέσα στην πόλη, συνέχεια σταμάτα ξεκίνα, τα αυτοκίνητα μπουκώνουν. Οπότε εκεί χρειάζεται πιο συχνά καθαρισμό, που υπάρχουν ειδικές. Για επαγγελματίες ειδικά έχουμε προσφορές, οι οποίες προσφέρουμε και 2-3 καθαρισμούς το χρόνο σε πολύ πιο συμφέρουσες τιμές. Μάλιστα. Με 40 ευρώ δηλαδή, ένα απλό αυτοκίνητο μπορεί να κάνει τον καθαρισμό αυτό από την Total Carbon Cleaner. Σωστά. Δεν καθαρίζετε μόνο όμως αυτοκίνητα, οτιδήποτε έχει μηχανή, έτσι δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος? Όλες τις μηχανές εσωτερικής καύσης, εκτός από τα υβριδικά βέβαια, γιατί θέλουμε το ρελάντι και το υβριδικό δεν το έχει. Δηλαδή καθαρίζουμε μηχανές, δίκυκλα, τρακτέρ, φορτηγά, οτιδήποτε τέλος πάντων έχει μηχανή εσωτερικής καύσης. Και σκάφη. Θαλάσσιες. Ναι. Τα πάντα. Και ένα λεωφορείο και ένα φορτηγό μεγάλο, οτιδήποτε. Ό,τι έχει μηχανή εσωτερικής καύσης. Αυτό βοηθάει στο να έχουμε... Με ένα προβλημάτιστο κινητήρα, ένας καθαρός κινητήρας είναι απροβλημάτιστος κινητήρας, γιατί τα αυτοκίνητα όταν παίρνουμε καινούρια δεν βγάζουν ζημίες, βγάζουν με την πάροδο του χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι βρωμίζουμε την πάροδο του χρόνου λόγω των καυσίμων, γιατί αφήνουμε κατάλοιπα και αρχίζουν και πέφτει η απόδοσή τους, αλλάζει ο ήχος τους, αλλάζει η λειτουργία τους, οπότε εκεί παθαίνουμε και τις ζημιές μας. Και η τσέπη μας από τα καύσιμα που ανεβαίνει η κατανάλωση σιγά σιγά, γιατί η κατανάλωση μετά από ένα καθαρισμό
πέφτει. Το πόσο θα πέσει είναι πόσο θα ανέβει. Δεν θα το ρίξουμε εμείς κάτω από το εργοστασιακό του. Είμαστε εκεί που θα το πάρετε καινούργια. Ναι. Σε αυτό το επίπεδο. Τώρα, αν θέλουμε να το ρίξουμε κάτω από το εργοστασιακό, θα αλλάξουμε μηχανή στον κινητήρα για να το αλλάξουμε. Αλλάζει τελείως. Πάντως, ένα αυτοκίνητο δεκαετίας, το οποίο δεν έχει κάνει το συγκεκριμένο καθαρισμό του κινητήρα με την τεχνική αυτή, μπορεί να ρίξει και να γλιτώσει κάποιος χρήματα και από τα καύσιμα, έτσι δεν είναι? Όχι, μπορεί. Εμείς λέμε ότι τα χρήματα που δίνετε για τον καθαρισμό τα παίρνετε πίσω από τα καύσιμα. Αυτό είναι στάνταρ. Αν θα τα πάρετε σε 2 μήνες, σε 5, σε 7, τα χρήματα θα τα πάρετε πίσω. Είναι μόνη υπηρεσία που στην ουσία δεν σου κοστίζει τίποτα και σου κρατάει τον κινητήρα καθαρό. Μάλιστα. Εγώ είδα την απόδοση του αυτοκινήτου, ότι σαφέστατα ήταν καλύτερη. Μετά μπορούμε να παρακολουθούμε και λίγο το βίντεο, γιατί παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον που κάναμε για την περίπτωση αυτή. Όπως και πολλοί πελάτες έχουν δει τα ίδια πράγματα με εσάς. Μέχρι τώρα δεν έχει τύχει πελάτες που να έχει πει ότι δεν έχει δει κάτι, τουλάχιστον στα δικά μας μηχανήματα, στη δική μας δουλειά πάνω. Οπότε θεωρούμε ότι κάνουμε τη δουλειά που πρέπει. Ωραία. Και πού μπορεί κάποιος να σας βρει? Λοιπόν, υπάρχει και ένα ραδιοφωνικό σποτ το οποίο παίζει εδώ και δίνουμε όλες τις πληροφορίες, αλλά πού μπορεί και να σας βρει εύκολα? Μπορεί να μας βρει στο Facebook μέσα, Total Carbon Cleaner για τη Μεσσηνία, για όποια περιοχή θέλει υπάρχει και το ανάλογο. Και επίσης στο τηλέφωνο μέσα στο Facebook θα το δείτε και αυτό, 697-333-9352. Έχουμε κινούμενη μονάδα, η οποία μπορούμε να έρθουμε εκεί πέρα στο χώρο σας να κάνουμε τον καθαρισμό. Δηλαδή, αν έχετε φορτηγά και θέλετε να τα κάνουμε επιτόπου στο χώρο σας, γιατί δεν μπορεί να φύγει το φορτηγό, μπορούμε να έρθουμε στο χώρο και να κάνουμε τον καθαρισμό. Ή να έρθετε σε δύο συνεργαζόμενα συνεργεία που έχουμε, ώστε να γίνει ο καθαρισμός που θέλετε. Μπορείτε παράλληλα να κάνετε και δύο αυτοκίνητα μαζί? Παράλληλα και δύο αυτοκίνητα, ναι. Ναι, το είδαμε αυτό, ότι το κάνετε και... Διαθέτουμε δύο μηχανήματα εκεί μέσα, ναι. Οπότε μπορούμε να κάνουμε δύο αυτοκίνητα. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Όχι, νομίζω τα καλύψαμε όλα. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Είδαμε και το βίντεο το συγκεκριμένο, το οποίο δείχνει τι ακριβώς κάνετε. Για μένα, να σας εμπιστευτούν. Εγώ τουλάχιστον το δοκίμασα και ήταν μια χαρά. Δηλαδή, είδα τη διαφορά μετά στο αυτοκίνητο. Τώρα, θα κάνω υπομονή να δω και αν υπάρχει διαφορά και στα καύσιμα. Αν ναι. Πέφτει. Εννοείται, κοιτάξτε, ένας κινητήρας χρειάζεται κάποιο χρόνο να σετάρει, μετά τον καθαρισμό χρειάζεται κάποιον τον χρόνο να στρώσει ο κινητήρας. Γιατί ο εγκέφαλος ρυθμίζει το καύσιμο και την κάθε λειτουργία, το 25% πάνω κάτω, γι' αυτό και άλλωστε ανεβαίνει και η κατανάλωση. Μόνο από μόνη της χωρίς να την κάνουμε εμείς τίποτα, με την παράδοση του χρόνου. Θεωρούμε ότι όλοι έχουν δει διαφορά στην κατανάλωση, άλλο στις τάξεις του 1 λίτρο, μισό λίτρο. Και 2 λίτρα έχουμε δει και 3 λίτρα, εξαρτάται τι πρόβλημα έχει το αυτοκίνητο του καθένα. Όλα είναι επίκεντρο, δηλαδή στο χειριστή πάνω στο αυτοκίνητο, τον οδηγό, το πώς θα λειτουργήσει το αυτοκίνητό του. Μάλιστα, λοιπόν, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στη συνέχεια. Βλέπω ότι πολλοί κόσμος σας επιλέγει. Δεν είναι κάτι το οποίο το φοβάται άλλος, είναι και οικονομικό, είναι 40 ευρώ νομίζω ότι είναι μια χαρά. Να προσθέσω εγώ όσον αφορά για τη φοβία. Γιατί όντως πολλοί κόσμοι φοβάται αν θα έχει προκλήσει στον κινητήρα του κανένα πρόβλημα. Να καθησυχάσουμε τον κόσμο και να πούμε ότι άμα δείτε, δίνουμε και μια γνωστοποίηση ότι οτιδήποτε πάθει ο κινητήρας και φταίμε εμείς, θα αναλάβουμε τα έξοδα της επισκευής του κινητήρα. Το έχουμε και μέσα στη σελίδα μας. Αλλά από εκεί πέρα το προϊόν που χρησιμοποιούμε εμείς είναι ο πιο αγνός καθαρισμός που μπορείς να κάνεις στον κινητήρα σου, ούτε χημικά μέσα, ούτε διαβρωτικά, ούτε τίποτα. Που χρησιμοποιούμε οι περισσότεροι για να τον καθαρίσουμε, χρησιμοποιούμε και κάποια χημικά. Σε ποια χώρα της Ευρώπης εμφανίστηκε αυτή η μέθοδος καθαρισμού του κινητήρα πρώτα? Η Ευρώπη το χρησιμοποιεί πριν από εμάς. Τώρα σε ποια ακριβώς δεν γνωρίζω. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε μια τετραετία, πενταετία που το χρησιμοποιούμε και έχουμε και επεκταθεί και τα μηχανήματά μας είναι ελληνικά. Αχα. Είναι ελληνικό το μηχάνημα. Το καλύτερο μηχάνημα αυτή τη στιγμή της αγοράς είναι ελληνικό, όχι μόνο της Ελλάδας και του κόσμου. Ναι. Και είμαστε οι μόνοι που έχουμε επιβιώσει και η Γερμανία. Μάλιστα. Άρα οι Γερμανοί το ανακάλυψαν αυτό, ή... Οι Έλληνες. Α, είναι ελληνική... Το μηχάνημα το συγκεκριμένο είναι ελληνικό. Μάλιστα.
Δηλαδή πρέπει οι Γερμανοί να τα. Όχι, να γι' αυτό σου ρωτάω. Έχουμε καλά μηχανήματα, αλλά και οι Έλληνες έχουμε νομίζω καλά μυαλά. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω. Εδώ στο στούντιο του KISS ήταν ο κύριος Κώστας Σουβλερός της Total Carbon Cleaner. Προσπαθήσαμε να σας μεταφέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει και πώς μπορείτε να αλλάξετε την απόδοση του αυτοκινήτου σας. Νομίζω ότι κάτι καταφέραμε. Μια δοκιμή πίθη. Και αυτοί που είπαμε δεν πιστεύουν, ότι μια δοκιμή θα πιστέψουν. Εκτός από το βίντεο το οποίο θα αναρτηθεί στο Facebook και θα μπορείτε να παρακολουθήσετε τα πάντα, να δώσουμε για άλλη μια φορά το τηλέφωνό σας, όπου μπορεί να σας βρει κάποιος. 697-333-9352. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Your music leader, KISS FM.